Πώς καλή εβδομάδα και να γεμίσω τη εβδομάδα σας γεμάτη λάμψη, ομορφιά και όμορφα κορίτσια. Γιατί, παιδιά μου, το Σάββατο έγινε ο διαγωνισμός Miss Cosmos 2019 και 111 κορίτσια. Εδώ βλέπετε τη Miss Αυστραλία. Αυτή είναι η Miss Αυστραλία που έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα. 111 κορίτσια λοιπόν πήραν μέρος και βέβαια μία ήταν αυτή η οποία κέρδισε τον τίτλο της Miss Cosmos 2019. Πριν όμως δούμε ποια είναι η μεγάλη νικήτρια, πάμε να δούμε τη δική μας Star Ελλάς, την Ραφαέλα Πλαστήρα που εκπροσώπησε την Ελλάδα, και πάμε να δούμε την πρώτη εμφάνιση που ήταν λίγο σαν παρέλαση, θα μπορούσα να πω, γιατί τα 111 κορίτσια, όπως βλέπετε εδώ, εμφανίστηκαν με βραδινά φορέματα. Η δική μας φόρεσε. Αυτή είναι! Ξανθιά, εδώ η δική μας η Ραφαέλα. Δεν πρόλαβε να φτιάξει το μαλλί της, Γιάννη. Πώς βγήκε έτσι, κατευθείαν από τον μπάνιο. Θα μας πεις εσύ για το μαλλί. Λοιπόν, εγώ το θες. Η Ραφαέλα λοιπόν εμφανίστηκε με ένα χρυσό φόρεμα του οίκου Τρανούλη. Ναι, και με τα μαλλιά τι έχει γίνει εδώ, η Miss Αυστραλία της έκλεψε τις βουρτσές. Έχει γίνει κανένα τέτοιο. Θα σας πω εγώ τι γίνεται, γιατί εγώ έχω πάει σε τέτοιο διαγωνισμό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια είναι πάρα πολλά. Και δεν υπάρχουν make-up artist και κορίτσια κομμότριες για να φτιάξουν τα μαλλιά σε τόσα κορίτσια, γιατί το show τρέχει και πρέπει να γίνει. Οπότε τα φτιάχνουμε μόνες μας και έρχονται και κάνουν ένα ψηλό. Αλήθεια αυτό. Ορκίζομαι. Και κάνουν ένα ψηλό ρετούς σε περίπτωση, γιατί όλες αυτές είναι από τα 16 μέσα σε όλο αυτό το χώρο και πάνε για να κερδίσουν αυτό το σκοπό. Οπότε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν διαγωνίζονταν στην κομμωτική. Να τελειώσει. Όχι αυτό. Οπότε ουσιαστικά, αν δεν ξέρεις, σε ψιλορετουσάρουν οι κοπέλες που είναι εκεί, αλλά δεν σε φτιάχνουν από την αρχή. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε όμως, παιδιά μου, να δούμε, γιατί αυτός ο διαγωνισμός έχει μία ιδιαιτερότητα. Δεν έχουμε τις κλασικές εμφανίσεις, δηλαδή με βραδινά φορέματα και μαγιό, αλλά ουσιαστικά κάθε κοπέλα φοράει μία παραδοσιακή στολή του τόπου της και χορεύει ένα παραδοσιακό χορό. Τέλειο. Η δική μας λοιπόν Star Ελλάς, τι θα χόρεψε, λέτε τώρα εσείς? Την Καραγκούνα. Το Ζορμπά. Για πάμε να δούμε. Καταρχήν, άκου τώρα, η επιλογή του να χορέψεις το Ζορμπά, μήπως δεν είναι η κατάλληλη για εκείνη την βραδιά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ, σκέφτομαι εγώ τώρα, είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο κομμάτι, τεχνικά δηλαδή το λέω. Προφανώς είναι μια έξυπνη επιλογή από την άποψη ότι είναι μια μουσική, την οποία μάλλον την ξέρει όλος ο πλανήτης. Εννοείται. Okay. Αλλά να το χορέψεις τώρα με ένα φόρεμα, με ένα μακιγιάζ, με αυτό. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που δεν θα είχα όλα αυτά τα προβλήματα, δεν ξέρω αν θα το επέλεγα για μια παρουσίαση τέτοιας βραδιάς. Να ρωτήσω είναι κάτι. Είναι δύσκολο κομμάτι αυτό. Γιάννη, μ' ακού, είπες ότι είναι παραδοσιακές και οι στολές που φορούσαν τα κορίτσια. Κοίταξε, οι περισσότερες εμφανίστηκαν όντως με παραδοσιακές στολές. Η δική μας η αλήθεια είναι ότι δεν θα τη λες αντιπροσωπευτική. Όχι, δεν φορούσαμε εμείς, δηλαδή θεωρείς 1800 tie-dye. Αυτό μου λες. Παραδοσιακή στολή, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να χωρέσει μια φουστανέλα. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Τι πώς θα χωρέσει το κορίτσι φουστανέλα τώρα, πρέπει να αναδείξει τη σιλουέτα σου. Αλλά θέλω να πω, στα άλλα πλάνα βλέπουμε κάποιες κοπέλες που όντως σαν να φοράνε. Εδώ είναι το φόρεμα που τις απέμεινε που δεν έβαλε στα ελληνικά καλλιστεία. Εδώ ήταν ένα φόρεμα το οποίο δεν ξέρω. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. 100 φορές να γινόταν, θέλω να γίνει ακριβώς έτσι, με κάνει πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλω να πω. Και τα μαλλιά είναι πολύ παραδοσιακά. Επίσης μ' αρέσουν. Είχαμε μπούκλες εμείς. Όχι παραδοσιακά, είναι ξυπόλυτη. Δεν φαίνονται τα παπούτσια. Είναι ξυπόλυτη, το έχουμε δει. Όχι, όχι, δεν είναι ξυπόλυτη. Πάντως, μόλις κατέστρεψε το Ζορμπά εδώ πέρα, αυτή η τσαχπινιά με το πίσω, το ξέρει τη φτέρνα που το έκανε για τη φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ένα Ζορμπά. Εγώ πιστεύω ότι φταίει η Miss Αυστραλία, η οποία τη χαντάκωσε στους προηγούμενους δύο γύρους που δεν μπορούσε να μαζέψει τους πόντους. Γιατί αυτό, εντάξει, παιδί μου, είναι άρτιο. Δηλαδή προσπάθησε η κοπέλα, τι να κάνει. Και με χτυπημένο το πόδι. Άλλη λόγω του κάτι. Αυτό για το πόδι. Γιάννη, πόσες μέρες μετά το χτύπημα του ποδιού είναι αυτός ο χορός που βλέπουμε ουσιαστικά εδώ? Ουσιαστικά είναι δύο εβδομάδες μετά και πιάνεις και αναφέρετε τη Miss Αυστραλία. Βλέπεις τι άνθρωπο είσαι. Βλέπεις τι άνθρωπο είσαι. Έχω κι άλλο. Γιατί τότε το είχαμε πει. Τότε είχες πει και βγήκε και πει σιγά και τι έγινε, αφού είναι επαγγελματίας, να κάτσει να το κάνει. Και σου είχα πει, μα ναι, αλλά θα βάλει τα κούνια το κότσι κυρίως. Δεν έχει σημασία, πρέπει. Τώρα βγαίνει, χορεύει ρε μπαγάσα με τα κούνια, το Ζορμπά και πάλι δεν είσαι ευχαριστημένη. Μπράβο, τη όχι, ευχαριστημένη.
το θέμα είναι ότι προσέξατε ότι το φόρεμα πάνω έχει ζωγραφισμένο έναν χιτώνα. Μα έβαζε, ρε παιδί, ένα σεντόνι, δηλαδή να πλησιάζει πιο πολύ σε αρχαία Ελλάδα. Άντε πάλι. Λοιπόν, είναι ένα χιτώνα, όχι, αυτό είναι μια προσπάθεια. Δεν είναι ευχαριστημένο με τίποτα, παιδί μου. Δεν του αρέσει του Γιώργου τώρα, δεν θέλει. Ο χιτώνας με το σιρτάκι είναι λίγο μπερδεμένο, έτσι. Ρε, γιατί δεν κρατεί παίρνει... και ένα ζουβλάκι στο χέρι, ας πούμε. Δηλαδή, για να το ολοκληρώσουμε όλο, ρε παιδί μου. Ναι. Είχανε δυστυχώς μόνο χορό, όχι παραδοσιακές γεύσεις. Άμα είχανε γεύσεις, θα κρατούσε αυτό, και ζουβλάκι. Ναι. Η Αυστραλία, για να έχουμε καλό ρώτημα, η Αυστραλία, η οποία έκανε αυτό το... Δεν κατάλαβα τώρα. Ερχόταν κοντά στο πλάνο με ένα πράγμα, έτσι, ας πούμε. Επιθετική. Να... Ναι, τι ήταν αυτό, τι χορός ήταν αυτός. Λοιπόν, κοίταξε, των Ιθαγενών. Κατάφερε να μπει στην πρώτη σαραντάδα, δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε. Δεν καταφέραμε όμως. Σαραντάδα. Ποιος πάμε ήταν ο παραδοσιακός χορός της Αυστραλίας, για να καταλάβω. Θα μπορούσε να πω τους Αβορίγινες. Έτσι οι Αβορίγινες, έτσι ήταν με φούστα και φουρό. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι αυτή η οποία κέρδισε τον τίτλο το Miss Cosmos 2019, που είναι 23χρονη Miss Τζαμάικα. Όχι, αυτή είναι η οργανώτρια. Πρέπει να σας πω ουσιαστικά έφερε για τέταρτη φορά τον τίτλο της Miss Cosmos στη χώρα της, είναι και ψυχολόγος, οπότε καταλαβαίνετε. Και η οποία τόλμησε στον διαγωνισμό ταλέντου, γιατί σε αυτό το διαγωνισμό υπάρχει και ένας διαγωνισμός ταλέντου, να τραγουδήσει Whitney Houston. Και δεν ήταν καθόλου κακή. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο, έτσι βλέπετε ήδη και πλάνα από, από τη στέψη της. Και πρέπει να σας πω ότι όπως καταλαβαίνετε... Συγγνώμη, αυτή είναι η Τζαμάικα, εγώ τόση ώρα νόμιζα ότι είναι με το πράσινο φόρεμα. Η πράσινη κι εγώ, ναι. Είναι όχι, πολύ... εδώ βλέπετε τη ήτανε στέψη. Πολύ φίλη της η άλλη και χάρη. Α, όμορφη κοπέλα, παιδιά. Συγκίνηση. Όμορφο κορίτσι. Όμορφο, πολύ. Η Miss Jamaica τραγούδησε Whitney Houston και δεν ήταν πολύ κακή, είπες. Ήτανε το, σε πληροφορώ, είπε το I have nothing και το είπε πάρα πολύ καλά. Εμείς τραγουδήσαμε. Δεν κοροϊδεύω εγώ. Εμείς χορέψαμε, σου λέει το να τραγουδήσεις Whitney Houston και να μην είσαι... Αυτή η κορώνα και η πολυθρόνα που κάθονται... Τα έχουν διαλέξει ανάμεσα σε άλλα αυτά όλα. Μάλιστα. Ε? Πολύ, πολύ ωραία παραβογάρα. Πρέπει να πέρασαν εκεί. Τι που ήταν. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά όλο αυτό που βλέπουμε είναι ολόιδια εικόνα με το περοκέ, κανονικά, υπερπαραγωγή. Περοκίνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας. Εμείς θα μείνουμε στη θέση μας που λέει ότι αδικήθηκε η δική μας υποψήφια. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν έρευνες για την Miss Αυστραλία και για τη συμπεριφορά της, την αντιεπαγγελματική, αντιαθλητική, αντι ό,τι θέλεις, πες το. Θα τα πούμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.